Θα καλωσορίσουμε τώρα, έχουμε προγραμματίσει δύο θέματα που νομίζω θα σας ενδιαφέρουν κυρίες και κύριοι, γιατί η επικαιρότητα ήταν ψόφια μέχρι πριν από λίγο, τώρα έρχει λίγο με τα εμβόλια έχει ξεκινήσει. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών πλέον, τον με τα νέα του καθήκοντα ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλό μεσημέρι κύριε Πέτσα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα... Από εμβόλια ξέρετε εσείς τώρα ή όχι? Φυσικά. Α, ορίστε. Τι θα γίνει τώρα? Σας ανησυχεί? Θέλω καταρχάς πριν μπούμε στα δικά σας να σας ρωτήσω αυτά τα δύο πραγματάκια. Πρώτον, αν σας ανησυχεί αυτή η μετάλλαξη, γιατί ακούμε από το πρωί τους ειδικούς που λένε ότι μάλλον θα έχουμε νέα έξαρση με τη νέα μετάλλαξη αυτή τη βρετανική, και αν σας ανησυχεί και αυτή η αργοπορία που εμφανίζουν οι εταιρείες στην παράδοση των εμβολίων, αλλιώς μας τα λέγανε και αλλιώς βγαίνουν. Μ' ανησυχεί πρώτα και κύριε η συμπεριφορά όλων μας, εννοώ των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί υπάρχει κόπωση. Υπάρχει κόπωση μετά από τόσους μήνες και είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουμε τα περιοριστικά μέτρα όπως είναι απαραίτητο να γίνεται. Και η εικόνα που βλέπω τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι μια εικόνα υψηλής κινητικότητας. Δεν είναι μεμονωμένο θέμα αν τηρείται. Αν τηρεί κανείς τα μέτρα σε ένα εμπορικό κατάστημα, είναι συνολικό θέμα της αυξημένης κινητικότητας και του συγχρονισμού, το οποίο το βλέπουμε νομίζω όλοι μας. Mm-hmm. Και αυτό με ανησυχεί πρώτα απ' όλα. Το δεύτερο είναι ότι πάντα στα θέματα μεταλλάξεων νέων στοιχείων του κορονοϊού κλπ. Κρατώ ένα μικρό καλάθι. Βάζω και ένα πολιτικό φίλτρο, αν θέλετε, γιατί είναι εύκολο για τις, όχι μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά για όσους αποφασίζουν, τους ειδικούς, για τους πάντες, να λένε ότι μια αυξημένη μεταδοτικότητα υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα νέο στέλεχος. Νομίζω ότι το πρώτο και κύριο για να περιορίσουμε τη διασπορά είναι τήρηση των μέτρων και όχι να αναζητούμε άλοθη σε μεταλλάξεις ή σε άλλες πτυχές του ιού. Ξέρουμε ότι ο ιός είναι επικίνδυνος, ξέρουμε ότι θα αλλάζει. Από το Μάρτιο το ξέρουμε αυτό. Άρα η πρώτη και κύρια προτεραιότητα για όλους μας είναι να τηρούμε τα μέτρα. Από εκεί και πέρα για τα εμβόλια, νομίζω ότι είναι δύο πτυχές εδώ που πρέπει να εξετάσουμε. Το πρώτο είναι ότι το σύστημα που έχει αρχίσει να λειτουργεί από το τέλος του 2020, από τον Δεκέμβριο και μετά, και τώρα φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά. Δηλαδή τα εμβολιαστικά κέντρα αναπτύσσονται με τον ρυθμό που περίμενε η κυβέρνηση και με βάση με τα εμβόλια. Αλλά δεν έχουμε εμβόλια. Αλλά δεν έχουμε εμβόλια. Είναι στη διάθεσή της. Άρα το σύστημα δοκιμάζεται και φαίνεται να δουλεύει. Από εκεί και πέρα θέλουμε περισσότερα εμβόλια. Για τα περισσότερα εμβόλια φαίνεται να υπάρχει ένα ζήτημα αποτυχία της αγοράς και ένα αποτυχία των κυβερνήσεων, εν προκειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτυχία της αγοράς έχει να κάνει ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση και οι γραμμές παραγωγής ήταν χαμηλότερες από τα αρχικά συμβόλαια προαγοράς. Μεγάλο πρόβλημα όταν θέλει να σχεδιάσει κανείς θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας έχει δικαίωμα να πάει να αγοράσει εμβόλια από το εξωτερικό μόνος του? Κοιτάξτε, όταν έχουμε περιορισμένα εμβόλια, πάμε ιδίως στην Ευρώπη στα συμβόλαια προαγοράς που έχουν συνάφθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιμέρους εταιρείες. Για να έχουμε την κατανομή των εμβολίων που πρέπει ένα κράτος μέλος με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Ναι, αλλά μάθαμε εμείς. Μάθαμε το Ισραήλ ότι πήρε εμβόλια πριν από εμάς, επειδή έδωσε διπλάσια λεφτά. Αν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν. Έδωσε αρκετά περισσότερα λεφτά από τα Ισραήλ. Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν να σβεί και να δώσει περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνει το Ισραήλ για να μαζέψει εμβόλια. Και να πει σε όσους πολίτες έχουν λεφτά να πάνε το πάλι, να το κάνουν το εμβόλιο. Και εγώ να συμπληρώσω το ερώτημα. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες πια ότι και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία ή η Δανία, επιπλέον των δόσεων που δικαιούται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, πάνε σιγά σιγά και αγοράζουν και από μόνες τους εμβόλια. Μήπως πρέπει να το κάνουμε και εμείς ως χώρα, γιατί βλέπω να μένουμε πίσω? Αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν και πριν από ένα μήνα υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, δεν μετουσιώθηκαν σε κάτι χειροπιαστό. Επομένως κρατώ και για αυτές μικρό καλάθι. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναδειχθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πρώτους είχε πει να γίνει δημόσιο αγαθό το εμβόλιο, προκειμένου να μπούμε σε ανταγωνισμούς τιμών. Θυμίζω αυτό το είχε είναι, πει από τον, τηρηθεί, από τον Απρίλιο. Και γι' αυτό ήταν μια κοινή συνισταμένη προσέγγιση που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, το να πούμε σε ένα πληστηριασμό είτε από τα κράτη είτε από τον ιδιωτικό τομέα, τελικά θα αφήσει αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι απ' έξω. Γιατί ένας ο οποίος έχει τα χρήματα, όπως καταλαβαίνω, και θα μπορούσε να τα προμηθευτεί σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, πάντα θα είχε την πρωτοκαθεδρία απέναντι σε έναν άλλον. Όχι, εδώ πρέπει να πάμε με τα κριτήρια τα ιατρικά. Μα κύριε δηλαδή, Πέτσα, έτσι κι αλλιώς απ' έξω είμαστε. Είπε η Στάστρα Ζένικα 80 εκατομμύρια δεν έχουμε να στα δώσουμε και μαθαίνουμε με διάφορους πλάγιους τρόπους ότι τα πουλάει στην Αφρική σε χώρες οι οποίες έχουν να δώσουν λεφτά να δώσουν.
Συνδυωτικό τομέα της Αυστριακής. Να επιβεβαιώνονται όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, κρατώ μικρό καλάθι. Καταλαβαίνω ότι οι αποτυχίες είναι στις μονάδες παραγωγής και δεν φτάνουν την παραγωγή εμβολίων που αρχικά είχαν σχεδιάσει οι μεμονωμένες εταιρείες. Και επίσης κρατώ επιφύλαξη ιδίως για το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά το θέμα της αδειοδότησής της, γιατί ξέρουμε ότι είναι ακόμη στον αέρα. Πολλούς μοχλούς πίεσης μπορεί να έχει ο καθένας για να προχωρήσει πιο γρήγορα ή αργότερα αυτή η αδειοδότηση. Άρα κρατώ μια επιφύλαξη. Αυτό που έχει σημασία είναι μέσα στο μήνα Φεβρουάριο και πολύ περισσότερο Μάρτιο και Απρίλιο να έχουμε την επιτάχυνση των παραδόσεων των δόσεων και όχι την περαιτέρω καθυστέρηση. Εκεί πραγματικά θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία στο δεύτερο σκέλος, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν το καταφέρει αυτό. Και νομίζω τελικά θα το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα δικά σας. Από ό,τι διαβάζω από μια συνάντηση που είχατε χθες, την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει το Υπουργείο Εσωτερικών την πρότασή του για το νέο εκλογικό νόμο σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στο εξής, από την επόμενη φορά δηλαδή, από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος δεν θα χρειάζεται πια ούτε δεύτερο γύρο, ούτε να πιάσει το 50%, αλλά με ένα ποσοστό εκεί γύρω στην περιοχή του 40-42% θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος. Είναι αυτή η φιλοσοφία που θα έχει ο νέος εκλογικός νόμος? Είναι αυτή η φιλοσοφία, γιατί ο προηγούμενος εκλογικός νόμος, ο νόμος Κουρλέτη, απέτυχε και απέτυχε παταγωγός. Και έχω δύο παραδείγματα εδώ μπροστά μου που τα κοιτάζω τώρα όσο ετοιμάζουμε τις διάφορες πτυχές για το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρετε, στο Δήμο Οριστιάδο, για παράδειγμα, εκλέχθηκε δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 50,26% και δεν έχει την πλειοψηφία των εδρών. Ναι. Η Θεσσαλονίκη, ο νυν δήμαρχος, 66,8 στον δεύτερη Κυριακή και τελικά έχει 7-49 έδρες. Ναι, έχει 9 συνδυασμούς μέσα στο συνδυασμό από τους 16 που έχουν ποσοστά 1-2%. Ότι πρέπει να διορθωθεί δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι πώς θα διασφαλίσετε αφενός με την αναλογικότητα, γιατί από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να παίρνει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιος με χαμηλό ποσοστό, ούτε να εκλέγεται κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος με ποσοστό 1-1,5% όπως είδαμε. Πώς θα τα διασφαλίσετε αυτά? Σκοπός μας είναι λοιπόν το ποσοστό που θα απαιτείται για να έχει ο πρώτος συνδυασμός για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο να είναι ένα ποσοστό που δεν θα δημιουργεί κανένα συνταγματικό πρόβλημα. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν. Θυμίζω ο νόμος Παυλόπουλου είχε εκλεγεί συνταγματικός με ένα όριο 42%. Άρα και εμείς λαμβάνουμε υπόψη αυτή την νομολογία για να κινηθούμε σε ένα επίπεδο. Αυτό θα κάνετε ουσιαστικά? Θα επαναφέρετε τη φιλοσοφία του νόμου Παυλόπουλου? Σας λέω παραδείγματα που εκφράζουν τη βούληση και το πνεύμα του συντάγματος. Άρα είναι ένα προηγούμενο νόμος Παυλόπουλου που έχει κριθεί συνταγματικός. Άρα και εμείς πάμε σε ένα ποσοστό που θα είναι σίγουρα πάνω από 40% για να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτουμε την πρώτη απέτηση. Και τη δεύτερη που μου είπατε, θα μπει ένα όριο εισόδου, όπως αντίστοιχα υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο, το οποίο από τις συζητήσεις που είχα τη δυνατότητα να έχω και μίλησα με πάρα πολλούς δημάρχους τις τελευταίες μέρες, στα όρια του 3-5% είναι ένα αποδεκτό επίπεδο για να μπορεί κανείς να εκλέξει μέσα στο Συμβούλιο κάποιον από το συνδυασμό του. Και αυτός που θα βγαίνει με 42% ας πούμε από τον πρώτο γύρο δήμαρχος θα έχει την πλειοψηφία των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο? Σκοπός είναι να έχει τα 3/5. Τα 3/5 με 42%? Ενισχυμένη λογική θα είναι δηλαδή. Σας λέω ότι η βασική φιλοσοφία, κατά κανόνα θα έχουμε τα 3/5, με κάποιες εξαιρέσεις, οποίες θα τις δούμε, είναι θέμα μικρών λεπτομεριών που χρειάζεται σύνδεση. Και θα έχει δεύτερο γύρο άμα δεν βγάλετε αυτό το 40-42%. Ακριβώς. Και το ίδιο θα ισχύει και για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκλογές. Γιατί άλλο είναι ο Δήμος Οριστιάδας και άλλο είναι η περιφερειατική, ας πούμε, που είναι η μισή Ελλάδα. Έτσι θα κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα. Θα κινηθούμε και για τις περιφέρειες. Και το ζήτημα που επίσης υπάρχει σε επίπεδο δήμων είναι και το ζήτημα των κοινοτήτων, των παλιών κοινοτήτων, των δημοτικών ενωτήτων σήμερα, το πώς θα εκφράζονται, αν θα υπάρξει ξεχωριστή κάλπη και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, αν θα είναι στο ενίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Δημάρχου. Και νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία τίνει προς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο με το συνδυασμό του Δημάρχου. Πάλι σας λέω τον βασικό κανόνα, με ενδεχομένως μικρές διαφοροποιήσεις σε πολύ μικρά
δημοτικά διαμερίσματα. Τώρα διαβάζω και μια κριτική στις εφημερίδες της αντιπολίτευσης σήμερα που αναφέρουν ότι ενώ όταν ξέσπασε η πανδημία η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί ότι θα στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους που προφανώς έχουν αυξημένες ανάγκες για να την αντιμετωπίσουν, αλλά δεν είχαν διασφαλιστεί τα σχετικά κονδύλια. Είναι έτσι? Όχι. Και νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη παρανόηση εδώ. Έχει να κάνει με το εξής. Οι Δήμοι έχουν διάφορους σπόρους. Το βασικό φυσικά είναι η κεντρική αυτοδιοίκηση, σπόρη, η ΚΑΠ, αλλά έχουν και διάφορα ίδια έσοδα, ιδίως οι τουριστικοί Δήμοι που ποντάρουν πάρα πολλά στα έσοδα από τραπεζοκαθίσματα και τέτοιου είδους χώρους. Όταν έγινε η πανδημία, γνώρισαν ξαφνικά μια κατάρρευση εσόδων από αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό ήρθε η κυβέρνηση και τρεις φορές μέσα στο 2020 έδωσε έκτακτη ενίσχυση λόγω της πανδημίας στους Δήμους. Το 2021 έχει προβλεφθεί από το αποθεματικό να υπάρχει δυνατότητα αυτό να επαναληφθεί. Και αυτό επανέλαβα και χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικές μας υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται το ενδεχόμενο μιας έκτακτης ενίσχυσης στους Δήμους με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Άρα μέσα στο Φεβρουάριο, με μια προβολή που δεν είναι για το 2021, είναι για το 2020. Ότι ναι, μεν καλύφθηκαν οι ανάγκες για το πρώτο κύμα της πανδημίας και μετά. Οι Δήμοι αφέθηκαν στη μοίρα τους κυρίως τους τελευταίους μήνες του 20. Αυτό ερωτώ. Δεν έχω καθόλου τέτοια εικόνα από όλες τις επικοινωνίες που έχω με τους Δημάρχους. Νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ καλή η επικοινωνία και η στήριξη που γνώρισαν οι ίδιοι και φυσικά οι πολίτες των Δήμων τους από την κεντρική κυβέρνηση. Και αυτό που μένει τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το πρώτο τρίμηνο του 2021 και να τρέξουμε τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα πνοής στο τοπικό επίπεδο. Η ιδέα που υπήρχε κάποτε να πηγαίνει ο έμφυα ολόκληρο στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει πια. Έχει εγκαταλειφθεί. Δεν νομίζω ότι έχει εγκαταλειφθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την σχετική σύνθεση των πόρων, των κεντρικών αυτοτελών πόρων για την αυτοδιοίκηση. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό να καταλήξει κάπου στο 2022 και όχι πάντως εκλογική χρονιά όπως είναι το 2023 για τους Δήμους και για τις περιφέρειες μας. Εκεί χρειάζεται μια ανακατανομή στα κριτήρια των ΚΑΠ. Και μία πτήση που θα κάνουμε είναι και για τον ΕΝΦΙ, αν χρειάζεται να μεταφερθεί, πώς μπορεί να μεταφερθεί, αν θα υπάρχει δυνατότητα εξισορρόπησης για Δήμους που ενδεχομένως χάνουν έσοδα ή για άλλους Δήμους που έχουν υπερβολικά υψηλά έσοδα λόγω των αυξημένων αντικειμενικών τιμών. Εσείς λέτε ότι το 23 θα είναι η εκλογική χρονιά. Γιατί ο Πρωθυπουργός για τους Δήμους και τις περιφέρειες είναι σίγουρα. Α, για τους Δήμους και τις περιφέρειες είναι σίγουρα. Άρα δεν θέλουμε να πνιδιάσουμε κάποιο Δήμαρχο ή κάποιο Περιφερειάρχη ή κάποιον υποψήφιο που θα θέλει να είναι, αλλά να ξέρει από την προηγούμενη χρονιά τι πόρους θα έχει στη διάθεσή του. Καποδίστρια άλλο δεν θα έχουμε. Έτσι το λέμε, καποδίστρια. Λιγότερους Δήμους δηλαδή. Μείωση των Δήμων στη χώρα. Δεν φτάνει κι άλλο. Βέβαια, πώς δεν φτάνει. Γιατί χρειαζόμαστε τόσο πολλούς Δημάρχους δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια συζήτηση. Αυτό που υπάρχει ξεκάθαρα ως συζήτηση είναι η συζήτηση που έρχεται εδώ και δεκαετίες για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων σε κεντρικό επίπεδο, περιφερειακό και δημοτικό, ώστε να ξέρει ο πολίτης από ποιον λαμβάνει την υπηρεσία την οποία προσδοκεί και να μην υπάρχει μέσα στη γραφειοκρατία μια διελκυστίδα την οποία χάνεται τελικά η ευθύνη. Επομένως, το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων είναι προτεραιότητα. Σκοπός μας είναι πραγματικά η τόνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και δεύτερου βαθμού για να κάνουμε πράξη αυτό που λέει το Σύνταγμα μας. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία Φυσικά. Στα νέα σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ.